Το 1990 με το υπαρίθμο 7247 συμβόλαιο του συμβολογράφου Αθηνών Τάδε, το οποίο είναι καταχωρείται στα βιβλία μεταγραφών. Έκτοτε, στο περιθώριο του βιβλίου μεταγραφών, επισημειώνεται απλώς η αλλαγή της επωνυμίας. Τι ημερομηνία έχει γίνει η επισημείωση? Από το 1990 μέχρι το 2016, κύριε Τζαβάρα. Λέω, τι ημερομηνία έχει η δήλωση περί αλλαγής της επωνυμίας? Όλες, θα το δείτε στο Υπουργείο, υπάρχουν όλες οι αλλαγές της επωνυμίας. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Τι ημερομηνία? Από το 1990 μέχρι σήμερα. Την τελευταία, την καθοριστική, πέστε μας. Η τελευταία είναι το 25 Δευτέρα του 2016. Αυτό. Ωραία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, κύριε Τζαβάρα, που είστε και νομικός, και μιλάω τώρα στη σκέψη των νομικών συναδέλφων, το κόμμα το οποίο δεν μεταβάλλει αφημί. Πρώτα, δεν είναι νομικό πρόσωπο, όπως είναι νομικό πρόσωπο το οποίο υποχρεώνεται να κάνει φορολογικές δηλώσεις κλπ. Είναι μια ιδιότυπη σου εγγένεις ένωση προσώπων για επιδείξη ενός σκοπού. Ξέρετε πολύ καλά ότι η και οι υποθεκοφύλακες ήταν πάρα πολύ καλοί, τη βλέπω πάλι πολύ συνεπή στις υποχρεώσεις της. Μεταβάλλει κάθε φορά που αλλάζει η επωνυμία στο περιθώριο της μεταγραφής και η μεταγραφή ανατρέχει στον χρόνο πτήσεως τον αρχικό τίτλο, όπως λέει το 1992, επόμενο, κύριε Τζαβάρα. Αυτά τα ξέρετε. Μην προσπαθείτε να συσκοτήσετε. Δεν έχει γίνει μεταβίβαση. Μην προσπαθείτε. Δεν έχει γίνει μεταβίβαση. Κανονικότητα έχει μεταβίβαση. Όποτε και να γίνει η μεταγραφή, ανατρέχει στον χρόνο πτήσεως το τίτλο. Ένα, δεύτερον. Και δεύτερον, μην προσπαθείτε να συσκοτήσετε και ένα άλλο πραγματικό γεγονός. Δηλαδή, και νομικές συνέπειες. Το είναι το μοναδικό κόμμα που από το 2001 που ανέφερε ο μάρτυρας μέχρι σήμερα, όλα τα δένειά του είναι εξυπηρετούμενα. Κύριε Δαλάπα, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Καρακώστας για 15 λεπτά. Κλείνει.